Επιστρέψαμε και όπως βλέπετε έχουμε φέρει τα διάφορα σημεία του σπιτιού μας μπροστά μας για να δείξουμε αγαπημένη μου ζωή. Είμαστε καλημέρα. Στη Ζωή Σκρονάκη, καλημέρα. Με τη βοήθεια του Δημήτρη Γιαννακάκη. Δημήτρη μου, είσαι καλά. Καλώς μας ήρθες. Να δείξουμε ζωή μου πώς μπορούμε να εγγυηθούμε εντός εισαγωγικών, τέλος πάντων να είμαστε πιο σίγουροι ότι το παιδάκι μας θα είναι ακριβώς πιο ασφαλές στο σπίτι μας. Πώς μπορούμε δηλαδή να προστατευτούμε και λίγο να προλάβουμε κάποια ατυχήματα μέσα στο σπίτι. Πρώτα απ' όλα να σκεφτεί κανείς ότι τα 8 στα 10 ατυχήματα συμβαίνουν μέσα στο σπίτι και το 70% παρουσία ενήλικα στα ματίνα. Άρα σημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε σίγουροι όσο μπορούμε ότι έχουμε ασφαλίσει το σπίτι μας, ξεκινώντας μιας και ανοίγει ο καιρός από το μπαλκόνι και σιγά σιγά πηγαίνοντας και στο σαλόνι και στην κουζίνα. Εκεί θα επικεντρωθούμε, γι' αυτό είναι και ο Δημήτρης σήμερα εδώ μαζί μας, να μας δείξει κάποια πράγματα τα οποία εμένα με εντυπωσίασαν. Ο Δημήτρης καταρχήν είναι μπαμπάς, άρα ξέρει το ζει στο πετσί του, ότι ένα παιδάκι από τη στιγμή που μπουσουλάει είναι κινούμενος κίνδυνος και για τον εαυτό του, γιατί μπορεί να τραυματιστεί και για όλο το σπίτι. Και βέβαια δεν μας ενδιαφέρει αν χαλάσει ένα έπιπλο, αλλά αν πέσει σε ένα έπιπλο και αυτό το έπιπλο μετά πέσει πάνω του και του προκαλέσει ένα τραυματισμό, εκεί έχουμε θέμα. Και από γονείς μπορούν να ανοίξουν και τα κεφάλια και να έχουμε και μετά χτύπα ξύλο. Το μέχρι από εμάς. Σε μένα έχει συμβεί πάντως, αυτό γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, και να έχουμε ράματα μετά. Δημήτρη μου, πες μας κάποιους βασικούς τρόπους με τους οποίους μπορούμε να είμαστε πιο ασφαλείς στο σπίτι μας και να νιώθουμε ότι το παιδάκι μας προστατεύεται από βασικούς κινδύνους. Το πιο σημαντικό πράγμα είναι να καταλάβουμε πού είναι ο κίνδυνος και όταν έχουμε καταλάβει πού είναι ο κίνδυνος μπορούμε πλέον να επέμβουμε σε αυτόν και να μειώσουμε αυτή την πιθανότητα. Όταν τη μειώνουμε αυτή την πιθανότητα έχουμε λιγότερα μη σταμάτα που είναι αρνητική ενέργεια ανάμεσα σε εμάς και το παιδί και πάμε σε θετικά πράγματα, ας παίξουμε, ας ποτίσουμε το λουλούδι όταν είμαστε στο μπαλκόνι. Και νιώθουμε σίγουροι και ήρεμοι, έτσι. Ναι, φυσικά. Βασικά. Γιατί όταν είμαστε ήρεμοι μπορούμε και να χαρούμε. Αν είμαστε αγχωμένοι, είμαστε όλη την ώρα. Στην τζίτα, ναι, μην κάνεις αυτό, πρόσεξε. Εκεί μη σου πες το. Κλασικά. Στο μπαλκόνι έχουμε μεγάλο θέμα με τα κενά στα κάγκελα, που είναι το πιο συχνό από όλα. Υπάρχουν ημιμετρά. Και υπάρχουν και κάποια μέτρα τα οποία είναι πιο ασφαλή. Εγώ έχω πλέγμα για παράδειγμα στο μπαλκόνι ναι. μου. Και εγώ στο πατρικό μου είχα πλέγμα. Ναι, αλλά μου είπε ότι τελικά είναι μύθος το πλέγμα. Δηλαδή είναι λίγο τοπικό όλο αυτό. Δεν μύθος. Ξέρω. Κάνει συγκεκριμένο πράγμα και το κάνει περιορισμένα. Δηλαδή ο χρόνος της δικής μας αντίδρασης σε περίπτωση που το παιδί βρεθεί στο μπαλκόνι είναι μειωμένος. Αν θέλουμε αυτό το χρόνο να το μεγαλώσουμε και να μπορούμε να επέμβουμε πριν συμβεί κάτι, πρέπει να κάνουμε ένα καλύτερο μέτρο. Ένα από αυτά. Είναι σαν χοντρή ζελατίνα από το βοηδική. Ναι, αλλά όχι ακριβώς. Είναι ένα σύμμικτο υλικό. Το οποίο δεν σκίζεται με τίποτα, παιδιά. Έτσι. Ναι, δηλαδή παραβίασέ το, δεν γίνεται. Δεν γίνεται τίποτα. Και πώς το αφήνουμε, έτσι. Είναι αυτό που κάνουν τα διάφορα μαγαζιά στον εξωτερικό του χώρο, ας πούμε, κάποιο κιόσκι. Όχι ακριβώς. Εκεί είναι λίγο αντιανεμικό. Έχει άλλες ιδιότητες από αυτές που θέλουμε εμείς. Αυτό το στερεόμενο πάνω στα κάγκελα, ώστε να κλείσει τα κενά και το παιδάκι όταν πάει να πιάσει, να μην μπορεί να πιάσει ναι, το κάγκελο. Να μην μπορεί ενώ να στο πλέγμα κενό. Μπορεί να βάλει τα δαχτυλάκια. Και αφήνει και το φως να μπει μέσα. Δηλαδή ναι. Δεν είναι ότι δημιουργεί, ξέρεις, ένα ζήτημα. Και το πιο σημαντικό είναι ότι 5 χρόνια μετά αυτό είναι ακριβώς το ίδιο. Δεν αλλάζει καθόλου. Έχουμε μπει σε σπίτια που το έχουμε βάλει πριν 7 χρόνια, 6 χρόνια με συγχωρείς, και είναι έτσι. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Ναι. Αυτό άρα πώς τοποθετείτε στο μπαλκόνι ανοίγουμε... με κόλλα, με ειδική κόλλα, με όχι, έχει κάτι ειδικά δωματικά, καλωδιών δωματικά, τα οποία τα πιάνουμε πάνω στο κάγκελο το οποίο υπάρχει ήδη. Και στο πλέγμα, αν έχει κάποιο πλέγμα, μπορούμε να το βάλουμε πάνω από το πλέγμα αυτό ή όχι. Δηλαδή. Βγάζουμε το πλέγμα, πλέον δεν χρειάζεται. Okay. Το πλέγμα και πολύ. Μάλιστα. Ωραία. Μάλιστα. Το μπαλκόνι, το άλλο κομμάτι είναι ότι πολλά μπαλκόνια είναι λίγο χαμηλά ή όταν έχουμε καρέκλες, καναπέδες στο μπαλκόνι. Είναι πολύ εύκολο το παιδί να τα χρησιμοποιήσει σαν σκάλα και τελικά να πάει να σκαρφαλώσει επάνω να δει τι είναι από κάτω. Εκεί κάνουμε ανύψωση πάλι πολύ προσεκτικά στο τι διαλέγουμε. Μέσα στο σπίτι είναι άλλη. Πάμε τώρα, πάμε στο σαλόνι. Πάμε στο σαλόνι, το βασικό. Γωνίες, τραπεζάκια, κίνδυνοι. Δεν ξέρω εσύ πώς θες να ξεκινήσουμε. Μπρίζες, βλέπω, σωστά. Θα θυμάμαι κι εγώ. Όλοι με το που φτάνει στον 6ο-7ο μήνα και αρχίζει το μωράκι μας να μπουσουλάει, λέμε, ο χαμάνι, μπρίζες, τι θα γίνει τώρα. Ναι. Καλά, παιδιά, αυτό το σύστημα είναι φανταστικό έτσι. Γιατί εγώ τις μπρίζες που μπαίνουν μέσα και μετά προσπαθώ να τις βγάλω. Ναι. Ξέρεις. Αυτό είναι που δεν βγαίνουν, ναι. Αυτό είναι που το βάζει στραβά, το στρίβει. Κοίτα, εγώ επειδή είμαι πολύ μικρός ο κόσμος, ο Δημήτρης έχει κάνει το δικό μου σπίτι και όταν μου είπες ότι θα τον φέρεις, λέω: κοίτα, πόσο μικρός είναι ο κόσμος. Για να είμαι ειλικρινής, βέβαια, όταν μου είχε πει όλα αυτά που θα έπρεπε να κάνω, του λέω: Δημήτρη, φίλτρα ρέτα. Οχυρό, έτσι.
Και αυτό είναι και η ευελιξία που δίνουμε στις μαμάδες και στους μπαμπάδες, φυσικά, μην τους ξεχνάμε. Είναι πολύ σημαντική. Πολύ γιατί δεν έχουν όλοι την ίδια ιδιοσυγκρασία απέναντι σε ένα κίνδυνο. Δεν χρειάζεται να βγάλεις. Γιατί άμα τη βγάλεις, φαντάζομαι υπάρχουν τρελή κίνδυνοι από εκεί και έπειτα, έτσι δεν είναι. Να βγάλεις την πρίζα. Ναι, αυτό το κομμάτι ενώ που ξέρεις, πάμε να το βγάλουμε το προστατευτικό. Ναι, υπάρχουν προστατευτικά όπως είναι αυτό που δεν χρειάζεται να βγουν από την πρίζα για να λειτουργήσει η πρίζα. Και υπάρχουν και άλλα τα οποία πρέπει να το βγάλεις το προστατευτικό. Και δεν βγαίνει και το τραβάς και τα λοιπά. Και υπάρχουν και άλλα με κλειδάκι που το ίδιο το κλειδάκι είναι κίνδυνο πνιγμού. Καταρχάς το έχω χάσει το κλειδάκι και έψαχνα να το βρω γιατί είχα καταγχωθεί. Όταν δεν μπέμπει ο μικρός. Λοιπόν, άρα οι πρίζες πες καλύπτονται με αυτό το μηχανισμό που δεν μας δυσκολεύει ώστε να βάλουμε την πρίζα. Πάμε στις γωνίες, αγαπημένες γωνίτσες. Coffee table είναι ένα χαμηλό επίπλο το οποίο σχεδόν πάντα προσπαθούμε να βρούμε τρόπο να μην χτυπήσει το παιδάκι πέφτοντας εκεί, ειδικά όταν κάνει τα πρώτα βήματα και δεν έχει ευστάθει. Και ψάχνει, ναι, και δεν έχει ευστάθει και ψάχνει κάπου κουπ, να σταματήσει. Γωνιούλες από αφρόδες υλικό το οποίο πετυχαίνει 85% συμπίεση. Σας λέω τεχνικές, σπαστικές μπουρδες. Ναι, ναι, μπουρδές, ναι. Είναι πολύ ουσίας. Αλλά το σημαντικό με είναι. Με τι σχολάμε αυτές. Με αυτοκόλλητα διπλής όψης, τα οποία είναι σημαντικό να έχουν χάρτινη βάση για να μπορούν να βγουν εύκολα χωρίς να καταστρέψει τη λάκα ή οτιδήποτε άλλο υλικό έχει το τραπέζι. Έχει μεγάλη σημασία σε βάθος χρόνου, γιατί αυτό θα το κρατήσει 3 με 5 χρόνια στο coffee table. Αυτό το υλικό να μην ξεραθεί. Να μην σκληρύνει ή να μην παραμαλακώσει. Γιατί αν παραμαλακώσει, τελικά όταν θα το βάλεις στο τραπέζι και τώρα μπορείς να το χτυπήσεις στο τραπέζι χωρίς να πονέσεις, αν αυτό έχει ξεραθεί πολύ. Αν δεν απορροφά τον κραδασμό, έτσι. Θα πονέσεις και το παιδί θα πάθει ατύχη. Πρέπει να πω οι δικές μου. Άρχισαν όταν άρχισαν να βγάζουν δόντια να το δαγκώσουν. Ναι, και μέρα αυτό είπα τώρα. Και σε πληροφορώ ότι έχει κάποια φαγώματα, σαν να είχε ποντικάκι, αλλά δεν χάλασε. Πρόσεξε το εξής. Είναι αυτό και άλλο ένα στην αγορά, το οποίο είναι BPA free, phthalate free και latex free, που σημαίνει ότι μπορεί το παιδί να το δαγκώσει, να το γλύψει, να του κόψει κομμάτι. Αν του κόψει κομμάτι, πάμε να βγάλουμε το κομμάτι να μην έχουμε πνιγμό. Mm-hmm. Ναι. Αλλά είναι απόλυτα ασφαλές να έρθει σε επαφή με το στόμα του παιδιού. Αλλά το παιδί νομίζω ναι, εκπαιδεύεται και τρώει τα πάντα σε μια ηλικία και έχει αντισώματα που δεν τα φανταζόσουν. Εγώ τους έχω πιάσει να τρώνε χώμα από γλάστα. Θυμάμαι πλαστελίνη που μου είχε πει. Πλαστελίνη και μου λέει γιατρός, κοίτα τη συσκευασία! Κοίτα τη συσκευασία! Μου λέει, και άμα είναι kids friendly, κάπως απλά μου έχει γαστρέντε. Έχει μια δυσπεψία. Σημαντικό επίσης, έρχομαι από εδώ, με συγχωρείτε. Εκτός από την κουζίνα, γιατί στο σαλόνι είναι πολύ σημαντικό το κομμάτι με τα πορτάκια. Α, ναι, αν έχει σκάλες. Περισσότεροι ζούμε σε σπίτια τα οποία έχουν σκάλες. Ναι. Εγώ αυτό ξέρω που το βάζω επίσης στο ασανσέρ, επειδή είμαστε στον τέταρτο όροφο και βγαίνει, το έχω βάλει παιδιά και στη. Και για να μην πέσει από τις σκάλες. Ενώ στην εξωτερική. Α, στη σκάλα. Πολλοί μας ρωτάνε, OK. Δεν μπορεί ένα παιδί να σκαρφαλώσει το πορτάκι. Φυσικά και μπορεί. Δείξαμε ένα στην Αγγλία, θυμάστε, ρε παιδιά. Με το διπλό που. Ναι, το διπλούσε. Ναι, συγκλονιστικό πιτσιρίκι. Αλλά πρέπει να ξέρουμε το εξής. Το πορτάκι το βάζουμε για τις πτώσεις που είναι κατά λάθος. Δηλαδή, τρέχει ένα παιδάκι στο διάδρομο. Παραπατάει. Δεν θέλουμε να πέσει στη σκάλα. Ναι. Θα το πιάσει το πορτάκι. Αν το παιδί τώρα πάει να κάνει σκανταλιά, να σκαρφαλώσει. Έχει λίγο το νου θεωρητικά. Ακριβώς. Έχουμε χρόνο αντίδρασης. Πάμε, προλαβαίνουμε. Σωστό. Σωστό. Υπάρχουν πορτάκια. Μέχρι και 3 μέτρα χωρίς να χρειαστεί. Έλα τώρα, εμένα αυτό που θα σου πω, που μου φάνηκε πιο χρήσιμο από όλα που κάναμε, ήταν αυτό με τα ντουλάπια και τα σιρτάρια. Γιατί τα παιδιά κάποια στιγμή τους πιάνει περιέργεια να ανακαλύψουν όλο το σπίτι και αρχίζουν να ανοιγοκλίνουν σιρτάρια που έχουν μαχαίρια. Πυρούνια. Λοιπόν, Σταμαδίνα, ξέρεις τι μου γράψαν στο Facebook πριν έρθω. Μου λέει, θα πρέπει να πείτε στον αέρα της εκπομπής. Εμείς οι μαμάδες έχουμε την τάση τις σοκολάτες να τις βάζουμε ψηλά για να μην τις φτάνει το παιδί και τα απορριπαντικά κάτω στο ντουλάπι. Και νομίζω ότι το κάνουμε περισσότερες από εμάς. Δηλαδή, τη σκόνη πλυντηρίου, για παράδειγμα, αν έχεις το πλυντήριο των πιάτων στην κουζίνα σου, συνήθως να το βάζεις στο ντουλάπι κάτω. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Ξέρεις όμως γιατί. Γιατί στο ντουλάπι του νηπτήρα, που είναι συνήθως τα απορρυπαντικά, είναι ένα ντουλάπι το οποίο είναι υγρό, έχει υγρά. Γι' αυτό και μπαίνουν εκεί τα απορρυπαντικά, ώστε να μην λερώσουν ξηρά. Για έλα να δείξουμε, Δημήτρη, τι έχουμε βάλει εδώ, στόπερς ειδικά. Αγαπάω τις εσωτερικές ασφάλειες, γιατί δεν χαλάνε την όψη της κουζίνας. Έχει σώρεψει ένα σκασμό λεφτά για να κάνεις καλά την κουζίνα. Έχει βάλει το μαγνητάκι. Ξέρεις. Αυτό το συγκεκριμένο ντουλάπι έχει συνδετική ασφαλιούλα, την οποία την ανοίγεις μέχρι ένα σημείο. Και μετά βάζεις το χέρι σου από μέσα, την κατεβάζεις και ανοίγει ελεύθερο. Α, για να μην έχεις και το άγχο να έχεις το μαγνητάκι. Κλειδώνει αυτόματα. Αυτό είναι με το μαγνητάκι. Το μαγνητάκι είναι κάπου εδώ. Να το. Το ακούς τώρα όταν κοιτάτε, πέφτει. Έτσι δεν ανοίγει. Δεν ανοίγει καθόλου. Και όταν δεν ανοίγει καθόλου, λίγο πιο κάτω, εκεί. Και όταν δεν ανοίγει καθόλου, δεν μπορεί και το παιδί να πιάσει το χέρι του πάνω στο ντουλάπι. Ειδικά όταν έχουμε αδερφάκια. Αυτό το μηχανισμό μπορεί να το βάλει και σε πιο μικρά συρτάρια. Δηλαδή στην ντουλάπα των παιδιών που έχει τα συρτάρια κάτω. Και υπό κάποιε προποθέσει, ναι. Τα συρτάρια έχουν ειδική ασφάλεια, γιατί δεν έχουμε αρκετό χώρο στα συρτάρια να βάλουμε.
Και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις μπαίνουν αυτά. Για να μην πάρουμε κάτι το οποίο δεν είναι συμβατό και ξοδεύουμε λεφτά χωρίς λόγο. Σωστό. Έχουμε υπηρεσία να μπορούμε να πάμε στο σπίτι, να συμβουλέψουμε τη μαμά και τον μπαμπά για τους κινδύνους μέσα και έξω από το σπίτι, ναι, και στο αυτοκίνητο και παντού. Και εκεί παρουσιάζουμε λύσεις, τις διαλέγουν. Ένα πολύ ωραίο θέμα που μπορούμε να κάνουμε κάποια στιγμή, παιδιά, είναι το καθισματάκι αυτοκινήτου, διότι έχουν κυκλοφορήσει καινούργιες κοινοτικές οδηγίες. Το Μάρτιο θα αρχίσουν να ισχύουν, ναι, σχετικά με τα κιλά, με το ύψος του παιδιού. Άντε να δούμε, εμένα δεν το θέλουν καθόλου πια. Εμένα όλη την ώρα κλαίνε, ναι. Όμως... Όμως πρέπει. Πρέπει. Μέχρι να γίνουν ένα 40, δεν πρέπει είτε μεγάλος είτε μικρός είναι αυτός να είναι στο αυτοκίνητο χωρίς ειδικό κάθισμα. Μιράκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να χαίρεσαι το γιο στο Google με τη γυναίκα σου. Ζωή μου, θα λέμε την εβδομάδα. Από εβδομάδα. Καλή συνέχεια. Φιλάκια πολλά. Επιστρέφουμε.